Έπρεπε να εκτελεστεί εκτός γραμμής Αιγιαλού, γιατί έτσι βόλευε η διάταξη της συγκεκριμένης γέφυρας. Έτσι κινήσαμε κάποιες διαδικασίες για να μπορέσουμε να πάρουμε την αδειοδότησή του. Στην τελική μας πρόταση, που τελικά πήραμε και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά και το έργο μετά την τελευταία κουβέντα που είχαμε κάνει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, που νομίζω ήταν και κάποιοι κάτοικοι της περιοχής, ο κ. Αμπλονίτης, ποιος μένει εκεί κάτω, νομίζω. Μέσα στην έγκριση αυτή μας εκρίνανε και τη δημιουργία του παραλιακού τμήματος, το οποίο θα φύγει από τη γέφυρα να πάει να ενώσει στα Καλάμια. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, συν τον πεζόδρομο που θα τον προχωρήσουμε μέχρι τέλος, μέχρι την οδό στην Κύπρου, μέχρι και το Δημοτικό Σχολείο στο Οικονομικό Τράγωνο, εκεί είναι κάποια στρέμματα, έτσι. Αυτές είναι οι τιμές από τη μελέτη που έχουν προκύψει. Από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να το ζητήσουμε αυτό σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και για ένα άλλο λόγο. Έπρεπε πρώτα να πάρουμε τις εκπτώσεις από την πεζογέφυρα, από την ανάπλαση του εκυβωτισμένου τμήματος του Ξηριά. Έτσι, γιατί τώρα ουσιαστικά εμείς πάμε στην περιφέρεια και την αύξηση του αντικειμένου της μελέτης και σε χρήματα τη ζητάμε μέσα από τις εκπτώσεις που έχουμε πάρει από τα έργα που έχουμε δημοκρατήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι μέσα στο προσεχές διάστημα, γιατί δυστυχώς ο καινούριος νόμος είναι μια ταλαιπωρία, θα έλεγα, χωρίς λόγο. Ο καινούριος νόμος, έτσι όπως λειτουργεί πλέον για την εκτέλεση έργων εκτός Αιγιαλού, μας περνάει από τις ίδιες υπηρεσίες δύο φορές. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, σαν δήμος, ουσιαστικά τα δημόσια κτήματα, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, τυπικά στέλνουνε, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το τρέχουμε. Περάσαμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, πήραμε έγκριση από το ΓΕΝ, πήραμε έγκριση από τις ενάντιες κλασικές, βυζαντινές, εγκρίθηκαν οι όροι για το όσο αφορά το περιβάλλον και από εκεί και πέρα προβλέπει ο νόμος, λέει, μετά την έγκριση και των περιβαλλοντικών όρων, να ξαναμπούν οι ίδιες υπηρεσίες. Πάλι ότι συμφωνούν, δηλαδή να μας ξαναστείλουν το ίδιο χαρτί. Τώρα αυτό, εντάξει, είναι ένα βίτσιο, θα έλεγα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί έχω μιλήσει με τις υπηρεσίες, και το Ναυτιλίας μας έστειλε, την Πέμπτη που μας πέρυσι μας έστειλε και το ΓΕΛ, και αύριο το πρωί θα έχουμε στα χέρια μας και το χαρτί από τις ενάλειες, στις οποίες έλειπε ο υπάλληλος, πιστεύω θα είχαν πάρει πιο νωρίς, για να βγει μετά η απόφαση του Περιφερειάρχη, της αποκεντρωμένης, που να μας δίνει την έγκριση. Και δεν μου έχετε εξηγήσει γιατί αυτό είναι κατευθείαν. Με ποια έννοια ότι πρόκειται, και δεν υπάρχει μισό λεπτό. Από εμάς, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ουσιαστική αντίρρηση και σε κανένα στάδιο του έργου δεν εκφράστηκε αντίρρηση. Έρχεται όμως σήμερα με ένα φιλαράκι χαρτί να εγκρίνουμε μία οριστική μελέτη, την οποία τουλάχιστον για λόγους, αν θέλετε, εγώ ευσυνειδησίας απέναντι στον εαυτό μου και στην πόλη. Γιατί είναι μια σημαντική παρέμβαση. Τουλάχιστον θα έπρεπε να το είχαμε σε ένα πρόπλασμα, ας πούμε, τι ακριβώς αναμορφώνουμε, τι λέει η μελέτη, γιατί έχουμε εδώ, δεν έχουμε μόνο, έχουμε την έγκριση της οριστικής μελέτης και των τευχών της δημοπράτησης. Τα τεύχη δημοπράτησης να μην πούμε να κάνουμε, γιατί συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο, ας πούμε, έτσι, είναι άλλη ελεγκτική αρχή. Αλλά στην οριστική μελέτη, τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε εκεί πέρα, όπως έγινε μετά τις τελευταίες διαπιστώσεις. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα σαν Δημοτική Σύμβουλη για τι πρόκειται να γίνει στο Δήμο. Και λέω το εξής. Έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε 10 μέρες να έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θα έβλαπτε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πότε το προγραμματίζετε, κύριε Πρόεδρε, αρχές Απριλίου, να περάσουμε αυτό το θέμα, να έχουμε μια εικόνα ολοκληρωμένη τι πρόκειται να ψηφίσουμε. Όχι για τίποτα άλλο, μας ρωτάνε οι κάτοικοι. Τι ψηφίζετε εκεί κάτω, τι κάνετε. Τι θα του λένε, ότι ψηφίσαμε την οριστική μελέτη χωρίς να ξέρουμε τι προβλέπει. Με αυτή την έννοια, έχω μία, αν θέλετε, όχι αντίρρηση. Αν είναι πράγματι εφήγον, να το περάσουμε, αν κάνουμε προθέσεις. Σε παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό, Δήμαρχε, σε παρακαλώ. Εσείς, κύριε Κεζελή, το έχετε δει στις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί έρχεστε και συχνά. Ψευδεστώ, κύριε Δικηλάκη, ήρθα για 5 λεπτά. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Κεζερλή. Να μου δώσετε το λόγο, κύριε. Θα το πάρετε. Κύριε Πρόεδρε, να το πάμε στο Δήμο Συμβούλιο. Να το δει και ο κύριος Κεζερλής, ο οποίος δεν το έχει δει. Κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο. Ακούστε κάτι. Το θέμα αυτό
υπόθηκε και από τον κύριο Γκυλάκη και από τον κύριο Πρόεδρο, το έχουμε περάσει κατά επανάληψη. Το μόνο που κάνουμε είναι να αυξάνεται ο προϋπολογισμός. Το θέμα αυτό ακριβώς έχει περάσει. Η γέφυρα, σας θυμίζω, ότι είχε δύο στάδια μελέτης. Το αρθενικό, το οποίο παραμένει το ίδιο. Το στατικό, το οποίο, αν θυμηθείτε λίγο καλύτερα, το έχουμε παραλάβει. Και το στατικό έχει και αρθενικά στοιχεία μέσα. Το έχουμε εγκρίνει, έχουμε παραλάβει τη μελέτη, έχουμε πληρώσει τη μελέτη. Το κομμάτι που είναι το τέρμα Κολιάτσου και αριστερά-δεξιά μέχρι την Αγίου Όρους και μέχρι την Κύπρου, αυτό το κομμάτι πάλι ήταν στις προηγούμενες εγκρίσεις που δώσαμε, δεν αλλάζουμε τίποτα. Ουσιαστικά υπάρχει μια αύξηση του προϋπολογισμού, η οποία είναι αναγκαία να γίνει για να ολοκληρωθεί το έργο όπως έχει μελετηθεί. Βέβαια, κύριε Συμβούλη, πραγματικά εγώ μπήκα μια μέρα στο γραφείο του κυρίου Δικηλάκη και συζητάγαμε και έφυγα, γιατί δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος όταν συζητάμε για τα σχέδια και ποτέ δεν με έχουν ρωτήσει. Θεωρώ όμως πολύ κακόγουστο να κάνεις πεζόδρομο από την Κύπρου μέχρι Αγίου, όχι μέχρι πέρα, όταν λες μια πρόταση, σοβαρή πρόταση, ένα πεζόδρομο μέσα στη θάλασσα, που μέσα με τις αδειοδοτήσεις της γέφυρας μπορούσε να έχει περάσει αυτός ο πεζόδρομος για να γίνει το κάτι άλλο. Μια νέα πρόταση, μια καινούργια πρόταση. Να μιλάει όλη η Ελλάδα για ένα πεζόδρομο μέσα στη θάλασσα που θα ενώνει το ποτάμι από τη μια μεριά και στην άλλη. Εδώ έχουμε χορτάσει να βάζουμε πλάκες, να κάνουμε πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους κλπ. Τα ίδια και τα ίδια, Παντελή μου, χωρίς καμία αρχιτεκτονική. Και εγώ θα ήθελα τις μελέτες που ψηφίζω να παίρνω ένα αντίγραφο. Ευχαριστώ. Ιδιαιτέρως δεν το έχουμε δει και ο κύριος Σαυρονίτης που ήταν, μίλησα προηγουμένως μαζί του πριν να έρθω εδώ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι έχει αλλάξει. Αλλάζει ο προϋπολογισμός κατά 500.000 προς τα πάνω, προφανώς κάτι έχει γίνει. Ή αλλάζουν τα υλικά στη γέφυρα ή αλλάζει ανάπλαση προς την Αράτου ή σε διαφορετικές μεριές. Νομίζω δεν θα ήταν κακό, δηλαδή δεν θα έβλαπτε το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα έβλαπτε το συγκεκριμένο έργο να λαμβάναμε γνώση όλοι, να το βλέπαμε και να κάναμε και όποιες παρεμβάσεις θέλαμε. Απλό είναι, δεν νομίζω να είναι κάτι που...